Η επίθεση του Ανδρέα Θεμιστοκλέου στην Εφηξάνθου μονοπόλησε το ενδιαφέρον στη Βουλή, με τις φωνές που ακούγονταν σε όλο το συνεδριακό να αναγκάζουν ακόμα και μέλη της Επιτροπής Νομικών που συνεδρίαζε σε διπλάνη αίθουσα να βγουν έξω. Το επεισόδιο προκλήθηκε νωρίς-νωρίς, προτού καν αρχίσει στην Επιτροπή Παιδείας η συζήτηση του θέματος της ειδικής εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια της διαδικαστικού χαρακτήρα συζήτησης για την εγγραφή θεμάτων προς εξέταση. Πολλά θέματα ενέγραψε προς συζήτηση το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο στην απουσία βουλευτή του εκπροσωπούσε η κοινοβουλευτική συνεργάτη και αναπληρώτρια πρόεδρος του. Η Εφηξάνθου σήκωσε το χέρι της, ζητώντας το λόγο, καθώς μιλούσε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Θεμιστοκλέους, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του. Να με καλεί να βγω από την αίθουσα, ενώ δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο, να μου φωνάζει και να μου λέει: «Δαμέ είσαι έναν τίποτα». Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους, για το πόσο με υποτιμάς. Το θεωρώ κατά κρυβίαν τιμή μου. Και επίσης να επιμένει ότι η πρόεδρος της Βουλής πρέπει να έρθει να παρέμβει και να με διώξει από την αίθουσα. Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέου σηκώθηκε από την καρέκλα του, χειρονομώντας και φωνάζοντας προς την Εφηξάνθου, την ώρα που ο βουλευτής της ΔΥΠ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος καθόταν δίπλα του, προσπαθούσε να τον συγκρατήσει τραβώντας τον από τη φανελά. Σίγουρα ήταν μια παράδεκτη συμπεριφορά από τον συνάδελφο. Και αν θέλετε, για ένα σήμαντο θέμα, το οποίο πρέπει εδώ και τώρα να λήξει και να μην ξανασυμβεί. Ζητήσαμε ως κοινοβουλευτική συνεργάτηδα να μας δώσει μια εξήγηση και κάποιος συνάδελφος αντέδρασε, θα έλεγα, εκτός πλαισίου, γιατί να ζητήσει η συγκεκριμένη συνεργάτηδα να μας δώσει εξήγηση. Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους αρνήθηκε να προβεί σε δήλωση για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, με το ΕΛΑΜ να εκδίδει ανακοίνωση αργά το απόγευμα, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Κάτι που προσπάθησε να πράξει και ο ίδιος με μακροσκελέστατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ουδέποτε ο κύριος Θεμιστοκλέους κινήθηκε επιθετικά κατά της κυρίας Ξάνθου, όπως θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν. Η τακτική της κυρίας Ξάνθου, που συνηθίζει και αρέσκεται να συγκρούεται ελεκτικά με όλους και ειδικότερα με εκπροσώπους του ΕΛΑΜ, είναι γνωστή, γι' αυτό πήρε εργολαβικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δρατσόμενη της ευκαιρίας να αυτοπροβληθεί υπερβάλλοντας, με κάποια δυστυχώς μέσα μαζικής ενημέρωσης να την ακολουθούν τυφλά. Εάν είχα κάτι προσωπικό, θα ζητούσα την απομάκρυνσή της από την Επιτροπή Παιδείας από καιρό. Η αντίδρασή μου θα ήταν η ίδια όποιος και αν ήταν παρόν. Η Βουλή δεν είναι ούτε παιδική χαρά, ούτε παιδική γωνιά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου στο εξωτερικό, που βρίσκεται, και με ανάρτησή της στο Twitter προανήγγειλε τη λήψη μέτρων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει θεσπίσει κανόνες δεοντολογίας. Οι συγκεκριμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν απαρέκκλητα. Έχω ήδη ζητήσει αναλυτική αναφορά γεγονότων από την Γενική Διευθύντρια της Βουλής και με την επιστροφή μου αύριο στην Κύπρο θα συγκαλέσω την Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα ήθελα περίφραστα να καταδικάσω την απαράδεκτη, απρεπέστατη και αδικαιολόγητη λεκτική επίθεση που δέχτηκε μια κοινοβουλευτική συνεργάτη εν ώραν της συνεδρίας. Ήταν μια ανέτια επίθεση η οποία προσβάλλει τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Χαρακτηρίζουμε αυτή τη συμπεριφορά ως ακόμα μια απαράδεκτη και φασιστική συμπεριφορά εκ μέρους του ΕΛΑΜ δια του βουλευτή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας αυτή τη φορά. Απρόκλητη η επίθεση και τον bullying. Η επίθεση του Ανδρέα Θεμιστοκλέου στην Εφηξάνθου επισκίασε το ζήτημα της ειδικής εκπαίδευσης που απασχόλησε αποκλειστικά σήμερα την Επιτροπή, η οποία διέκοψε μάλιστα τη συνεδρία της για ένα δεκάλεπτο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.